Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα πρωί κιόλας στην εκπομπή μας, στην Άσοχη 2, στην πρώτη Web TV της Θεσσαλονίκης, Citizen TV. Το λέμε κάθε μέρα, να το θυμάστε. Είναι και πρωί κιόλας, μην παρεξηγείτε. Ήρθαμε να κάνουμε στοίχημα πριν πάω εγώ για μπάλα. Δεν ξέρω για το Παναγιώτη τι θα κάνει. Είμαι έτοιμος κιόλας. Πιστεύω να βρεις και κανένα καλό σημείο και να βοηθήσεις και τους φίλους μας για να πάρουν κανένα ψηλό. Θα πάρουν. Κάτι θα πάρουν τώρα, δεν ξέρω. Ελπίζω να πάρουν λεφτά από αυτά που θα δώσουμε. Τέλος πάντων. Έχεις κρατήσει μου κάτι για σήμερα? Ναι. Υπάρχουν κάποια παιχνιδάκια και για σήμερα. Μικρό το κουπονάκι. Αλλά πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε και σήμερα. Και ξεκινάω πάλι όπως πάντοτε. Βάζουμε στοίχημα ότι θα βάλω γκολ σήμερα εγώ. Με έχουν προκαλέσει εδώ πέρα γιατί ο Περατέ, κάτι κάμερα μάνα ότι... Εγώ πιστεύω Στάθη ότι μάλλον, μαντεύω μάλλον ότι δεν θα βάλεις γκολ. Οπότε δοκάρι. Να δούμε τι θα κάνουμε. Δοκάρι θα έχεις. Είναι μεγαλύτερη απόδοση. Είναι μεγαλύτερη απόδοση. Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Ξεκινάω με ένα καλό ντέρμπι, μια και σε αρέσουν πολύ τα ντέρμπι, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, και έχουμε... τελευταία τα χάνω πάλι. Οπότε καταλαβαίνετε τι μπορείτε να παίξετε εσείς. Το αντίθετο. Υπάρχει Manchester United Liverpool. Ναι, υπάρχει. Εσύ τι θα πίστευες σε αυτό το παιχνίδι? Manchester United Liverpool είναι... Α, δεν θυμάμαι την επόμενη... μέσα εβδομάδα παίζουν και ο Ολυμπιακός. Ναι. Κάθε μου πει δεν έχει σχέση αυτό εκεί πέρα. Νομίζω ότι θα το κυνηγήσει. Γιατί θέλει 3 γκολ να βάλει η Μάντσεστερ για να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Ισχύει, ναι. Λοιπόν, τώρα για το παιχνίδι μας Λίβερπουλ. Θα συναχωρήσω μόνο το Φώτη. Ναι. Πιστεύω ο Μάντσεστερ δεν θα χάσει. Μάλιστα. Οπότε πας στο άσο εκεί. Θα το κυνηγήσει. Αν θέλει να βγει κιόλας και Ευρώπη, πρέπει να κυνηγήσει όλα τα παιχνίδια, είτε είναι ντέρμπι είτε δεν είναι. Λίβερπουλ, συνέδρατης είναι, άμα ήταν συνέδρατης θα έλεγα ότι θα ήταν πολύ διαφορετικά πράγματα. Όμως δεν πει, παίζει εκτός έδρας και είναι λίγο ασταθής. Δηλαδή, αν θυμάσαι καλά, είχε κερδίσει πριν μερικές εβδομάδες την Arsenal με μεγάλο σκορ και την άλλη εβδομάδα που παίξανε για το κύπελλο έχασαν. Ναι. Τώρα το Νάσο πώς το δίνει? 2.35 στο Νάσο. 2.35. 3.30 στο Χ, 2.60 στο διπλό. 2.30. Νομίζω αξίζει ο Άσος για μένα. Μάλιστα. Έχει πολλές ελπίδες ο Άσος, με βρίσκει σύμφωνο δηλαδή, σε αυτό. Από άποψη απόδοσης. Και θα πήγαινα εγώ σε αυτό το παιχνίδι και με το over. Και το over, μπράβο. Ίσως μπράβο, να πάρουμε και το over 3.5. Ίσως να μπουν και 4 γκολάκια σε αυτό το μπορεί, παιχνίδι. Μπορεί, ναι. Σχολιάζουν και δύο ομάδες, τρώνε και γκολ εύκολα. Οπότε μάλλον... Εντάξει, το over είναι πιο ασφαλή. Το over 2.5. Όπως θα ήθελε ο καθένας. Ένα άλλο derby, derby θα έλεγα. Τότε ένα Arsenal. Μια Arsenal που συνέχεια μας εκπλήσει. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Πραγματικά αυτό το παιχνίδι και τότε να μην είναι αλλοπρόσαλη ομάδα. Και Arsenal επίσης. Εντάξει, λίγο πιο καλή ομάδα εννοείται είναι η Arsenal. Και όχι τόσο αλλοπρόσαλη σαν την Tottenham. Πάλι σκέφτομαι προς το over είμαι και σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ θα πήγαινα τώρα... και πιο πέρα στο διπλό. Διπλό. Το βλέπω πάρα πολύ δυνατό το διπλό. 2.30 απόδοση έχει. Προσωπικά θα το παίξω. 2.30. Προσωπικά θα το παίξω. Μου φαίνεται μια πολύ καλή απόδοση ότι έχει. Να πάω λίγο και σε ένα ντέρμπι, δεν θα το έλεγα, στην Ελλάδα εδώ πέρα. Κάποτε ήταν ντέρμπι, κάποτε γινότανε. Από ό,τι κατάλαβες, ναι, είναι ο Άρης με τον ΠΑΟΚ. Ένας Άρης ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι καταδικασμένος για την διπλό. Το διπλό είναι στο 1.55, αν δεν πέσει κι άλλο. Στο 5 ο Άσος και 3.45 είναι το Χ. Υπάρχει ή στο διαδίκτυο να παίξει κάποιος ζωντανά live ή μπορεί και στον ΟΠΑΠ ακόμα το έχει live, οπότε μπορεί και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού κάποιος να ποντάρει στη μία ή στην άλλη ομάδα.
Παλιότερα, όπως είπα, υπήρχε αυτή η έγκλη. Πολλά ακούγονται για διακοπή του παιχνιδιού. Δεν νομίζω να γίνει διακοπή. Δεν νομίζω, δηλαδή ακούγεται αυτό που λέμε στα καφενεία, στα προποτζίδικα, ότι θα γίνει κάποια διακοπή, δηλαδή θα πέσει ξύλο, ότι αν προηγηθεί ο ΠΑΟΚ θα... Εγώ... Και πέρυσι προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, αλλά... Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει κάτι, μπορεί να έχουμε σκληρό παιχνίδι, μπορεί να έχουμε κάρτες, μπορεί να έχουμε κόκκινη κάρτα. Ναι, κόκκινη κάρτα και θα σας το έλεγα, ότι πιστεύω θα βγει κόκκινη κάρτα και στο ίντερνετ μπορεί να το παίξει κάποιος. Ναι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα παιχτεί αυτό το παιχνίδι τα 90 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις πόσες θα έχει. Μάλλον βλέπω το διπλό. Μάλλον βλέπω το διπλό. Ναι, δεν αξίζει, είναι το... δεν αξίζει όχι. Απλώς είναι αυτό που είπα, ότι καλό είναι να καθίσει κάποιος να το παρακολουθήσει και κατά τη διάρκεια, αν και εφόσον ανεβεί η απόδοση και δει ότι πάει καλά η μία ή άλλη ομάδα, ανάλογα ποια υποστηρίζει, ναι, ο καθένας. Αν και υποστηρίζει είναι βαριά λέξη, στο στοίχημα δεν υπάρχει το υποστηρίζω. Υπάρχει το τι βλέπω και ανάλογα τι παίζω σε αυτό. Και από Ιταλία έχω τσεκάρει λίγο ένα παιχνιδάκι, Αταλάντα Σαπτόρια. Νωρίς παίζουνε. Είναι και στο live και στο NoPap. Δύσκολο παιχνιδάκι. Αν και έχει ρίσκο, πάω λίγο προς το διπλό. Σαμπτόρια, 3 απόδοση. Για να είμαι ειλικρινής, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξαναλέω πάλι, έχει ρίσκο. Ρίχο, Αταλάντα είναι. Ναι, ναι. Ξέρετε, όσοι παρακολουθεί την εκπομπή, ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Να αποφεύγω, δεν παίζει την Αταλάντα. Και... είτε με οποιαδήποτε ομάδα και να παίζει, ακόμα και με τη Γιουβέντους, στην έδρα της τουλάχιστον, μπορεί να πάρει ένα χ, ας πούμε. Σωστά. Από οπότε... Γαλλία τώρα έχω τεστάρει λίγο ένα παιχνιδάκι Λιόν Μονακό. Πιστεύω ότι η Λιόν κουρασμένη από το Europa League που έπαιξε. Είχε στο προηγούμενο παιχνίδι της είχε κάνει την επική, εκείνη την ανατροπή στις καθυστερήσεις από 1-0 που έκανε 1-2. Δεν νομίζω να το ξανακάνει αυτό. Πιστεύω ότι θα δούμε μια Μονακό να παίρνει το παιχνίδι. Βλέπω δηλαδή διπλό τη Μονακό, 2.70 για να κρύβει απόδοση. Ρίσκο έχουν βέβαια αυτά, ρίσκο έχουν αυτά τα παιχνίδια. Θα ρισκάρω στο διπλό. Και εγώ θα το ρισκάρω σε αυτό. Μου άρεσε η απόδοση. Και από Ισπανία έχω ξεχωρίσει Χιρόνα Μούρθια στον Άσο. Πιστεύω ότι η Χιρόνα θα πάρει αυτό το παιχνίδι, έστω και με ένα 0 ή 2-1. Νομίζω έχει καλύτερη ομάδα. Έχει πιο καλή από ό,τι φαίνεται. Αυτά και ένα αγγλικό παιχνίδι λίγο που ξεχώρισα είναι το Coventry Port Vale προς τον Άσο. Πάω δηλαδή με την έδρα. Οπότε σε γενικές γραμμές θα έλεγα ότι η πρωτασούλα για σήμερα Κυριακή θα μπορούσε να είναι το 3-18 Coventry Port Vale στο Νάσο, το 3-27 Tottenham Arsenal στο διπλό και στο 3-32 Χιρόνα Μούρθια στο Νάσο. Ένα καλό συστηματάκι, 2-3, πάντοτε με λάθη, προσπαθούμε όσο μπορούμε να μειώσουμε τη χασούρα. Καλές οι αποδόσεις, ειδικά για τον ΟΠΑΠ 2.05, 2.30 και 1.90, ανάποδα το είπα βέβαια, από κάτω προς τα πάνω. Πιστεύω ότι ίσως να έχουμε και εδώ ένα καλό μεροκαματάκι να βγάλουμε. Μακάρι. Τώρα, από εκεί και μετά τώρα για περισσότερες πληροφορίες και τα λοιπά, θα μπορούσατε να πάρετε και κάποιες προτάσεις από τον Μερλίν. Και ποιος είναι ο Μερλίν? Ο Μερλίν είναι ένα παιδί με το οποίο συνεργάζομαι στο στοιχηματικό. Δεν είναι μάγος? Όχι, μάγος, κάνει μαγικά. Ωραία, κάνει τα μαγικά. Μαγικά πηγαίνει και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Θα το πούμε μια μέρα να έρθει, αν μπορέσει, γιατί όχι. Απλώς θέλω να πω ότι είμαι και εγώ στην ομάδα του Μερλίν. Συγκεκριμένα γράφουμε στο στοιχηματίζουμε.com, οπότε σύντομα θα έχετε και προτάσεις από τον ίδιο, θα παίρνουμε δηλαδή κάποια πρόταση και από τον Νικόλα και
πιστεύω ότι να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία στο μέλλον. Ωραία. Πριν κλείσουμε, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι προσωπικά. Πώς θα πάμε για μπάλιτσα, έτσι να αλλάξουμε καμιά πάσα. Να αλλάξουμε καμιά πάσα. Να σε δείξω πώς ξέρω να παίζω το τόπι. Να κάνω λίγο προπόνηση, γιατί από ό,τι καταλαβαίνεις έχω πάει πολύ πίσω. Έπειτα από κάποιο τραυματισμό που είχα πέρσι, έμεινα πάρα πολύ πίσω, οπότε... Και εσύ σαν το Μήτρογλου, πάλι το πηγήθηκες. Ναι. Οπότε είναι και η ηλικία λίγο, παιδιά, μην με βλέπετε έτσι, είμαι λίγο μεγάλος. Οπότε θα το κανονίσουμε. Κάποια στιγμή που θα έχω κάποιο ρεπό από τη δουλειά μου, το κανονίζουμε. Λοιπόν, με κόσμο θέλω βέβαια, να έχω κόσμο εκεί πέρα. Θα έχουμε, ναι. Θα έχουμε. Μόνο που θα πέσω εγώ. Cheerleaders. Εσένα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάω να παίξω και μπάλα, σας χαιρετώ, καλά κέρδη. Ευχόμαστε μια ευχάριστη Κυριακή να έχετε. Φυσικά, οι προτάσεις μας να σας οδηγήσουν για μία ακόμη φορά στο Ταμείο, να προσπαθήσουμε για το καλύτερο και το ξανασυζητάμε και το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας από μένα. Είστε ο Πανιδίν, τα λέμε.